καλωσορίζουμε τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, που μόλις ολοκλήρωσε τη σύσκεψη, είπε τον Πρωθυπουργό, για τον Εθνικό Σχεδιασμό για τον Εμβολιασμό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκέρτσο. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Χιώτη, γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την ικανοποίηση του αιτήματος. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας να συνομιλήσουμε, και μάλιστα μια μέρα κρίσιμη, διότι από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτόν τον σχεδιασμό για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, και θα θέλαμε να μας πείτε, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, πώς θα γίνει αυτό, ποια είναι τα πρώτα βήματα. Ακούσαμε ότι πρώτα οι υγειονομικοί σε δύο νοσοκομεία αναφοράς θα εμβολιαστούν, αλλά θέλουμε να ακούσουμε από εσάς τι ακριβώς σχεδιάσατε και από πότε. Σε 8 μέρες από ό,τι καταλαβαίνουμε αρχίζουμε. Ναι, στις 27, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, βέβαια. Να σας θυμίσω ότι εδώ και 2 μήνες η προετοιμασία αυτή γίνεται, δεν έχει επικοινωνηθεί ίσως σε όλες τις λεπτομέρειες. Βέβαια, ο Υπουργός Υγείας είχε κάνει σχετικές ανακοινώσεις πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, όπου είχε πει ότι εντός του Δεκεμβρίου, προς τα τέλη Δεκεμβρίου, εκτιμούμε ότι θα έχουμε το εμβόλιο, και πράγματι το έχουμε, διότι έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ οι διαδικασίες, οι οποίες γίνονται ως προς την αδειοδότηση των εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι στις 22 Δεκεμβρίου θα υπάρχει αδειοδότηση του εμβολίου της Pfizer, και έχουν αντίστοιχα επιταχυνθεί οι διαδικασίες και για το εμβόλιο της Moderna αρχές Ιανουαρίου και των υπόλοιπων εμβολίων που θα ακολουθήσουν. Άρα μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία της παραλαβής των πρώτων εμβολίων προς τα τέλη του μήνα, Δεκεμβρίου, από την επόμενη εβδομάδα, και πλέον την διάθεσή τους σε συγκεκριμένες δομές νοσοκομιακές σε πρώτη φάση, ώστε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Σε πόσα νοσοκομεία θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός την πρώτη ημέρα, δηλαδή στις 27 του μηνός? Έχουμε βάλει στο στόχο να ξεκινήσει σε 5 νοσοκομεία στην Αττική, αλλά θα υπάρξουν νοσοκομεία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την επόμενη Δευτέρα. Από την Δευτέρα, αυτό μπορώ να σας πω, είναι ότι καθιερώνεται μια ειδική ζώνη ενημέρωσης για την διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού, των ειδικότερων ομάδων αλλά και του γενικού πληθυσμού, η οποία θα γίνεται κάθε απόγευμα Δευτέρας από την πρόεδρο της Εθνικής Εμβολιαστικής Επιτροπής, την καθηγήτρια την κυρία Θεοδωρίδου, και από τον υπεύθυνο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Άρα, δηλαδή, τα 1000 αυτά κέντρα που λέμε ότι θα είναι εμβολιασμού είναι και νοσοκομεία μέσα. Τι ακριβώς είναι, για δώστε μας να καταλάβουμε. Το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από ένα μήνα ήταν ο σχεδιασμός σε όλη του την ανάπτυξη. Δεν θα ξεκινήσουμε από όλα τα κέντρα, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την προσφορά, εμβόλια, δεν έχουμε όσα εμβόλια θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε μια εικόνα ως προς την πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου για τα εμβολιαστικά κέντρα. Ξεκινάμε από λίγα κέντρα, από λίγα σημεία, γιατί θα έχουμε και λίγα εμβόλια στην αρχή. Και όσο προχωράει ο καιρός, όσο θα διοδοτούνται περισσότερα εμβόλια και θα διατίθεται πλέον σε κάθε χώρα μέλος, να πούμε ότι εδώ είναι μια διαδικασία κεντρική, η οποία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία και διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, και από εκεί μετά γίνεται η διάθεση σε κάθε χώρα. Όσο πλέον θα προχωρά πλέον η διανομή των εμβολίων στις χώρες, τόσο θα ανοίγουν και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, διότι θα δίνεται και η δυνατότητα στον γενικό πληθυσμό να εμβολιάζεται. Γιατί ξεκινάτε με 5 νοσοκομεία στην Αττική και κανένα στη Θεσσαλονίκη, και όχι 3 στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη είναι ακόμα πιο οριακή η κατάστασή της σε σχέση με την πανδημία? Δεν με καταλάβατε. Σας είπα ότι θα ξεκινήσουμε με νοσοκομεία και στην Αττική και σε μεγάλες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Το ακριβές σχέδιο όμως θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, διότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ δυναμική κατάσταση. Δηλαδή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες γύρω από τη διάθεση των εμβολίων για την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή που θα υποστηρίξει τη διανομή σε κάθε χώρα, είναι πολύ δυναμικά, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη πίεση κεντρικά από όλες τις χώρες μέλη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Άρα, έχουμε δεδομένα που αλλάζουν. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να στεκόμαστε σε αριθμούς ως προς τις διανομές και τα λοιπά. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι τα πρώτα εμβόλια θα είναι στη χώρα μας από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά. Και θα έχετε και εθελοντές όπως κάνουν οι Αγγλέζοι, ας πούμε, ή πώς θα κάνουν αυτά τα 15 εκατομμύρια εμβόλια περίπου? Θα ξεκινήσουμε από τον πληθυσμό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Όχι, λέω αυτοί που θα κάνουν, θα είναι νοσοκόμοι ή θα έχουν και εθελοντές όπως γίνεται στο εξωτερικό?
Ναι, θα ξεκινήσουμε από το αποκλειστές, από ελεγχόμενα κέντρα στην πρώτη φάση, από το υγειονομικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και πρέπει να προστατευτεί και από τους υπερήλικες συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων όπου εκεί έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν σειροές. Άρα ο πρώτος ηλικιωμένος που ανακοινώθηκε ότι θα εμβολιαστεί θα είναι σε οίκο ευγυρίας, δεν θα είναι κάποιος που θα κάνει αίτηση μέσω της άλλης συνταγογράφησης ή με άλλο τρόπο. Είναι ότι η πρώτη φάση, έτσι όπως την έχουμε περιγράψει, θα διαρκέσει περίπου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Και ο στόχος μας είναι εκεί να καλυφθεί το προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομεία, σε δομές υγείας, δημόσια και ιδιωτικά και σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Αρκεί η πρώτη δόση, γιατί από ό,τι καταλάβαμε είναι 300.000 δόσεις, επειδή είναι διπλές, άρα 150.000 δικαιούχοι, να το πω έτσι. Το υγειονομικό προσωπικό πόσο είναι στη χώρα? Σα είπα ότι είναι περίπου 165.000 ο αριθμός των συμπολιτών μας, υγειονομικό προσωπικό και διαμένονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που θα εμβολιαστούν στην πρώτη φάση. Άρα ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων ουσιαστικά ξεκινά στη δεύτερη φάση. Το κατάλαβα σωστά? Του γενικού πληθυσμού. Ναι, ναι. Του Ιανουαρίου, αλλά από το δεύτερο 15ο του Ιανουαρίου. Και ωραία. Θέλω εδώ τώρα. Και η άλλη συνταγογράφηση τι ρόλο θα παίξει? Δηλαδή, πώς θα γίνονται τα ραντεβού, θα μας εξηγήσετε λίγο? Είναι πολύ σημαντικό για την διευκόλυνση των συμπολιτών, αλλά αυτό αφορά κυρίως την επόμενη φάση που θα ανοίξει πλέον η διαδικασία των ραντεβού στον γενικό πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν εγγραφεί όσο δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας στην λεγόμενη άλλη συνταγογράφηση. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκτήσει κεντρικά το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα στοιχεία, την ταυτότητα του κάθε ασφαλισμένου, ώστε να μπορεί να σταλεί προσωποποιημένο μήνυμα και να τον ενημερώσει ότι είναι δικαιούχος και μπορεί πλέον να κλείσει ραντεβού. Μέχρι αυτό σήμερα. Αυτό πάρα πολύ τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα της άλλης συνταγογράφησης. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν μπει κάποιος συμπολίτης μας, είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια κάποιου γενικού προσώπου, στο gap.gr, στην πλατφόρμα του health.gap.gr, μπορεί να βγάλει το δικό του κωδικό με τα στοιχεία του τάξης και από εκεί πέρα απλοποιείται πάρα πολύ η διαδικασία. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι, οι οποίοι όχι απλώς δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή και ενδεχομένως να μην έχουν και βοήθεια, δεν διαθέτουν καν κινητό τηλέφωνο. Αυτούς τους ανθρώπους πώς θα τους προσεγγίσετε όταν έχουν την επιθυμία μεν να εμβολιαστούν, αλλά δείχνουν λίγο πελαγωμένοι για το πώς πρέπει να εκφράσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν? Νομίζω ότι έχει υπάρξει ενημέρωση γι' αυτό, ότι θα υπάρχουν και άλλα κανάλια επικοινωνίας, δεν είναι δηλαδή μόνο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας των ραντεβού. Μπορεί κάποιος να πάει στο φαρμακείο της γειτονιάς του, μπορεί να πάει σε κάποιο ΚΕΠ και κάπως έτσι να διευκολυνθεί αν δεν είναι χρήστης της τεχνολογίας και γνώστης των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Και τώρα βλέπουμε επίσης ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε αρνητές του εμβολίου είτε διστακτικοί. Να, ο Βασίλης λέει, ας κάνουν, λέει, όλοι οι υπόλοιποι και εγώ σιγά σιγά θα μπω μέσα. Τι βλέπετε, πώς αυτό το πράγμα θα το υπερνικήσετε? Νομίζω ότι εδώ το πρώτο λόγο έχει η επιστήμη. Οι ίδιοι επιστήμονες, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τα θετικά ή τα αρνητικά του εμβολίου. Οι ίδιοι επιστήμονες λένε ότι είναι ένα ασφαλές εμβόλιο με ελάχιστες αντενδείξεις. Αυτούς θα εμπιστευτούμε, αυτούς θα ακούσουμε. Η κυρία Θεοδωρίου θα έχει τον πρώτο λόγο για να μας ενημερώσει από τη Δευτέρα και να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, εύλογα και μη τα οποία υπάρχουν. Είναι φυσιολογικό οι συμπολίτες μας να αναρωτιούνται τι γίνεται με το εμβόλιο σε σχέση με τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες εγκρίθηκε. Έχουν όμως εδώ, υπάρχει μια παγκόσμια κινητοποίηση. Βλέπουμε ότι εγκρίνεται από όλους τους μεγάλους οργανισμούς φαρμάκων, όχι μόνο το εμβόλιο της Pfizer, έχονται και τα υπόλοιπα εμβόλια πίσω στη σειρά. Συνεπώς πρέπει να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες, γίνεται το καλύτερο δυνατό από όλη την ανθρωπότητα για να υπάρξει απάντηση σε αυτή την πανδημία. Να σας το εξηγήσω λίγο περισσότερο, επειδή με επικαλέστηκε ο Νότης. Είμαι ένας από τους ανθρώπους, κύριε Σκέρτσο, που είμαι υπέρ των εμβολίων, έχω κάνει όλα τα υπόλοιπα, έχω ορισμένες επιφυλάξεις και θα ήθελα κάποιος να με πείσει ότι είναι απολύτως ασφαλές, είτε για τις αλληλεπιδράσεις από τα άλλα εμβόλια, είτε γιατί έχω κάποιες, αυτό που λένε συνοσηρότητες, μια υπέρταση, έχει κάποιος μια αλλεργία. Έχετε φροντίσει έτσι ώστε οι επιστήμονες προφανώς να απαντούν σε αυτού του είδους τις απορίες, έτσι ώστε να καθησυχάζουν την όποια ανησυχία του όποιου πολίτη? Βεβαίως.
Είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία με πλήρη ενημέρωση και με ομοψυχία. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται για το καλό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για όλους μας. Επομένως, αυτές οι απαντήσεις έχουν όλες καλυφθεί. Μπορούμε να δεχθούμε και άλλα ερωτήματα. Θα δίνονται σε καθημερινή βάση από την Επιστημονική Επιτροπή. Μάλιστα, σήμερα στη σύσκεψη ζητούσαμε με την κυρία Θεοδωρίδου ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε και τακτικά κλειστά ή ανοιχτά τραπέζια δημόσια, όπου η Επιστημονική Επιτροπή θα καλείται να απαντά σε ερωτήματα των πολιτών. Ναι, ωραία. Νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ή κάποια πλατφόρμα, έστω ηλεκτρονική, που να διατυπώνει τις απορίες του πολίτης και αυτές που γίνονται από μεγάλη μερίδα πολιτών να απαντούνται σε αυτή την τακτική ενημέρωση που ενημερώνεται. Και βέβαια ακούμε ότι θα πρώτα η πολιτική αρχηγή και η πολιτική ηγεσία της χώρας θα μπει μπροστά να κάνει το εμβόλιο. Αυτό είναι. Είναι άλλο ένα ερώτημα. Πότε θα το κάνετε εσείς, για παράδειγμα? Εγώ προσωπικά, όταν ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή. Έχουμε βάλει σαν θέμα το ζήτημα της συνέχειας του κράτους και της ανάγκης κρίσιμη της κυβερνητικής αλυσίδας της δημόσιας διοίκησης να μπουν στην σειρά του εμβολίου, σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να μπορούν να λειτουργούν βασικοί τομείς του κράτους. Ο Πρωθυπουργός θα το κάνει από τους πρώτους, υποθέτω. Έχει οριστεί η ημερομηνία? Ήδη, ναι, ότι ο Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι θα προστρέξουν στη διαδικασία αυτή από την αρχή. Άρα από την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό ακόμα. Μάλιστα. Μας δίνετε, σας παρακαλώ, επειδή φαντάζομαι ότι στη συνεδρίασή σας την πρωινή, εκτός από τη διαδικασία του εμβολιασμού, συζητήσατε και τα άλλα ζητήματα που είναι στην κορυφή αντιμετώπισης της πανδημίας. Παράδειγμα, έχουμε κάποιες περιοχές που ανησυχούν ιδιαίτερα τους επιδημιολόγους, η Δυτική Αττική, η Κοζάνη, η Βόρεια Ελλάδα. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε επ' αυτού? Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες θεωρούνται επαρκή ή ενδεχομένως να χρειαστεί και κάτι ακόμα πιο δραστικό? Θα πρέπει να αφήσουμε τα μέτρα να λειτουργήσουν. Είναι η πάγια τακτική. Αυτό το λέμε κάθε φορά που βλέπουμε μία έξαρση σε κάποια περιοχή. Αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό το οποίο έγινε το φθινόπωρο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Άρα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή την επιδημιολογική πορεία σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας και παρεμβαίνουμε πλέον προληπτικά. Άρα εδώ όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες που μας ανησυχούν και οι δείκτες αυτοί έχουν να κάνουν με τα θετικά κρούσματα, έχουν να κάνουν με το δείκτη θετικότητας στην περιοχή, έχουν να κάνουν με την πορεία των εισαγωγών σε απλές κλίνες, σε κλίνες ΜΕΘ στα τοπικά νοσοκομεία, αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός και τίθεται τα ερωτήματα και τα ζητήματα προς απόφαση για την λήψη περαιτέρω μέτρων. Όπου χρειάζεται να ληφθούν μέτρα θα λαμβάνονται, διότι πρόκειται, προτάσουμε ως ύψιστο κριτήριο εδώ την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο Πρωθυπουργός είδα στην ενημέρωση ότι είπε ότι η κοινωνία θα τίνει με το ένα χέρι στο εμβόλιο και με το άλλο θα συνεχίσει να σηκώνει τη μάσκα στο πρόσωπο. Έχει ενδιαφέρον αυτό για μένα τουλάχιστον, γιατί ακούω γύρω μου να λένε θα κάνω το εμβόλιο και θα είμαι πια ελεύθερος. Δεν θα χρειάζεται να πάρω προφυλάξεις. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το σημείο και καλά κάνατε και το θίγετε. Πρέπει να πούμε ότι όποιος κάνει το εμβόλιο υπάρχει δυστυχώς η πιθανότητα να μεταφέρει τον ιό σε άλλους. Άρα δεν λήγουν τα μέτρα με την λήψη του εμβολίου. Προφανώς προφυλάσσεται ο ίδιος, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και κοινωνικά και συλλογικά και να προφυλάσσουμε και τους άλλους. Επομένως, μέχρι να εμβολιαστεί ένα ικανό ποσοστό του πληθυσμού, και αυτό ορίζεται περίπου στο 70%, τα μέτρα θα υπάρχουν, θα συνυπάρχουν ακόμα με αυτά τα προληπτικά μέτρα. Πείτε μας και κάτι, δεν ξέρω αν έχετε λάβει κάποιο είδους διαφορετικές αποφάσεις σήμερα για δύο ζητήματα που απασχολούν πολύ τους πολίτες και καταγλυζόμαστε και καθημερινά από μηνύματα. Το ένα είναι αυτά τα περίφημα 9 άτομα για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Ακούω πολλές απόψεις, κύριε Σκέρτσο, ότι αυτά τα 9 άτομα ενδεχομένως να είναι πολλά, να φάνταζαν λογικά πριν από 20 μέρες, αλλά με την επιμονή της έξαρσης των κρουσμάτων ενδεχομένως θα πρέπει να δοθούν διορθωτικές οδηγίες για αυτές τις ημέρες. Είναι κάτι που σας απασχολεί?
Νομίζω ότι είναι θέματα αυτά τα οποία τα βλέπει συνεχώς η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων στο Υπουργείο Υγείας. Αν προκύψει ανάγκη να αναθεωρηθεί, προφανώς θα γίνει. Η κατάσταση, έτσι όπως την παρακολουθούμε, στις περιοχές όπου υπάρχει μια πτώση του δείκτη θετικότητας, δικαιολογεί αυτή την παρουσία. Πάντα με προσοχή, μιλάμε για τις λεγόμενες κοινωνικές φούσκες ή τα social bubbles, όπως λέγονται, όπου επιλέγουμε ένα νοικοκυριό με το οποίο αισθανόμαστε ασφαλείς ότι τηρούνται τα μέτρα και με αυτούς μπορούμε να κάνουμε γιορτές. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και μια περίπτωση την άλλη εβδομάδα το 9 να γίνει 7 ή 6. Ή το καταλαβαίνω. Ή ένα νοικοκυριό μόνο του, ας πούμε, που την καταλαβαίνω. Έτσι, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου υπάρχει έξαρση, υπάρχει άνοδος. Συνεπώς εκεί θα πρέπει και σε ατομικό πλέον επίπεδο ο καθένας να προσέξει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο συγγενής του ή ο φίλος του που σκόπευε να καλέσει τα Χριστούγεννα σε ένα τραπέζι, αν νοσεί ή όχι. Συνεπώς θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θα κάνουμε γιορτές έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και ο καθένας να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Και το δεύτερο θολό σημείο είναι σε αυτό που αφορά τα παιδιά που εργάζονται ή φοιτούν μακριά από την οικογένειά τους. Σε αυτά τα παιδιά θα τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε στο σπίτι τους. Αν κάποιος νεαρός εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και η οικογένειά του ζει στην Αθήνα, θα μπορέσει να τους επισκεφθεί ή όχι? Αν η μόνιμη κατοικία του είναι στην Αθήνα, θα μπορέσει, ναι. Και θα επιστρέψει μετά με τη βεβαίωση εργασίας? Δεν σας ακούμε. Ναι, ακριβώς. Α, γιατί έγινε μια διακοπή. Και μάλιστα. Τώρα, μέχρι πότε εσείς πιστεύετε? Δηλαδή, θέλω να πω, ακούσαμε τον κύριο Πέτσα τις προάλλες να λέει ότι θα εμβολιάζονται γύρω στα 2, για την ακρίβεια είπε, 2.117.440 άνθρωποι κάθε μήνα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τους εμβολιασμούς? Μέχρι πότε θα έχουμε καταφέρει, πιστεύετε, να τελειώσουμε με τον εμβολιασμό? Αυτό είναι καθαρά ένα ζήτημα προσφοράς και ζήτησης, δηλαδή προσφορά πόσα εμβόλια έχουμε στη διάθεσή μας, και σας είπα ότι ξεκινάμε με λίγο λιγότερα εμβόλια, γιατί αυτή είναι η συμφωνία που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, και όσο περνάει ο καιρός, από το Φεβρουάριο θα αυξάνονται τα εμβόλια, άρα θα μπορούμε να εμβολιάζουμε περισσότερο πληθυσμό. Μέχρι το καλοκαίρι λοιπόν μπορεί να έχουμε καθαρίσει, λέτε? Σε πλήρη ανάπτυξη όλων των εμβολιαστικών κέντρων, και εφόσον ο μηχανισμός της τροφοδοσίας, της διανομής, του εμβολιασμού λειτουργεί υπό πολύ καλές συνθήκες, δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς και από την άλλη λειτουργεί άψογα κάτι, θα υπάρχουν και λάθη, θα υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Άρα μέχρι να μονταριστεί πολύ καλά αυτή η διαδικασία θα πάρει κάποιο χρόνο. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον μέχρι το Μάρτιο μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη λειτουργία πλέον όλες αυτές τις διαδικασίες, από εκεί πέρα ο πληθυσμός θα εμβολιάζεται με πολύ υψηλότερη ταχύτητα. Κύριε Σκέρτζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και αν έχετε και κανένα άλλο τραγούδι, αρκεί ένα SMS. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε συνέντευξη. Καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Άκης Σκέρτζος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.